Κυρίες και κύριοι φίλοι τηλεθεατές της Αλφα Τηλεόρασης, να σας χαιρετήσουμε. Είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συγκέντρωση κατοίκων πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Κοινότητα Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης με θέμα το γνωστό πρόβλημα της παλιάς εκκλησίας. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λίσελης, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης Θεόδωρος Αθανασιάδης, Δημοτική Σύμβουλη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας κ. Μάτας και πολλοί κάτοικοι της Πετρούσας. Πάμε να δούμε το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Φανερώνει το τίτλο «Τον προϋπολογισμό και τον κάτοχο του έργου». Όλοι οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται και το επικροτούν. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ενημερώσουμε, να αναφέρουμε ότι η πινακίδα αυτή εξαφανίστηκε μυστηριωδώς όταν ξεκίνησε η διένεξη. Όταν αποκαλύψαμε το 2011 την έγγραφη συγκατάθεσή του, για την οποία δεν είπε κουβέντα στην ομιλία που έκανε στο χωριό, για να δικαιολογηθεί, γράφει σε επιστολή του. Σε μια επιστολή που απέστειλε στους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Προσοτσάνης. Σκέφτηκε ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Μακρύς Γιώργος. Μου είπε για τον Ιερό Ναό της Παναγιάς τα εξής. Σεβασμιότατε, γνωρίζω ότι δεν μπορεί η τοπική μας Εκκλησία να αναλάβει την αποκατάσταση του ναού. Επιθυμία μου είναι να συμβάλλω στην αποκατάστασή του. Μπορώ να το κάνω μέσω Ευρωπαϊκού Προγράμματος. Για να περάσει όμως το έργο, πρέπει να φαίνεται ότι θα γίνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Μόνο έτσι μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Θα χρειαστώ ένα συνενετικό έγγραφο δικό σας. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών του ναού στη Μητρόπολη. Και συνεχίζει παρακάτω. Για όσα καταθέτω για τη μεταξύ εμού και του κυρίου Δημάρχου συνομιλία, δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση, θεωρώντας ότι προσβάλλει κέρια την αρχιερατική μου υπόλοιψη. Ο σοφός λαός λέει απλά, άμα έχεις τέτοιους φίλους ή τους θέλεις τους εχθρούς, προσπάθησε να δώσει τη στήριξη και να επαληθεύσει τη δικαιολογία του σεβασμιότητου. Και τα κατάφερε περίφημα. Τη σκόρπισε στους πέντε ανέμους. Επειδή το όλοι στα ελληνικά σημαίνει όλοι και δεν σημαίνει ούτε μερικοί, ούτε κάποιοι, ούτε οι περισσότεροι. Τι μας λέει? Μας λέει ότι το 2006, μόλις έκανε τη συμφωνία ο Δήμαρχος, τη φανέρωσε στους 7 τοπικούς συμβούλους και στα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Μάλλον είχε και τη δύναμη και επέβαλε ένα κώδικα σιωπής, μια ομερτά, και κράτησαν τη συμφωνία επτασφράγει στο μυστικό τόσα χρόνια, τόσοι άνθρωποι. Γιατί είμαι ένας από αυτούς που ακούει από άμβονα κάθε Κυριακή τις παρενέσεις του Σεβασμιωτάτου κατά το προσώπο μου και βεβαίως κυρίως κατά το πρόσωπο των τριών συνεργατών. Αυτά που ακούσαμε για τις οικογένειες των συνεργατών μου, για το τι θα κάνει η Παναγία στις οικογένειές τους, δημιουργούν μια συναισθηματική φόρτιση
ή αυτά που άκουσα εγώ για μένα, που δεν θέλω να τα πω, από το στόμα του Δέσποτα, δημιουργούν μια τέτοια συναισθηματική φόρτιση που θέλεις να βγάλεις κάτι. Συγχαίρω λοιπόν τον Πρόεδρο που κράτησε ένα κοσμιότατο επίπεδο. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι καλέστηκαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Η απουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι καθοριστική. Γιατί είναι από τις προσωπικότητες που έχουν πάρει μέρος σε όλη αυτή τη διαδικασία και η μεταστροφή της συμπεριφοράς του έχει παίξει το ρόλο της. Εγώ ο ίδιος είμαι ένας δήμαρχος που εξελέγει με τη δική σας ψήφο και με τη συνεργασία και τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και βέβαια πολλών περισσότερων. Μετά τις εκλογές εκπροσωπώ όλους τους δημότες και επειδή βρισκόμαστε εδώ όλους τους Πετρουσαίους. Θέλω να είμαι ένας κυρίαρχος και περήφανος δήμαρχος. Το πόσο θα τα καταφέρω ή όχι θα κριθεί από εσάς μετά στις εκλογές που έρχονται. Όμως όσο είμαι δήμαρχος θέλω να τιμήσω αυτά που μου παρέδωσαν οι προηγούμενοι δήμαρχοι και οι προηγούμενοι πρόεδροι της Πετρούσας. Εμένα μου παραδόθηκε ένα κτίριο και ένα οικόπεδο. Εγώ δεν μπορώ να το παραδώσω παράνομα σε κανέναν. Και απαντώντας, αγαπητέ, στο ερώτημά σας, καταρχήν υπάρχει χρονικός ορίζοντας μετά την παραλαβή του έργου. Εάν δεν απατώμε, ο χρονικός ορίζοντας λύγει το 2016, το 2016. Τώρα, μετά από μία αντιδικία που είχαμε με το Σεβασμιότατο μέσα στο οδείο της δράμας, τον προέτρεψα να πάει στην δικαιοσύνη. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε εναντίον του Δήμου Προσοτζάνης για να μην κάνουμε καμία παρέμβαση τώρα, τα έχασε. Σήμερα έχουμε χρήματα για να αξιοποιήσουμε αυτό το ακίνητο. Όπως σας είπε, να κάνουμε τη σύνδεση του ρεύματος, να βάλουμε αυτά που χρειάζεται. Θα ακολουθήσει η εκδίκαση για την κυριότητα. Όποια απόφαση πάρει το δικαστήριο, σαφέστατα θα υπάρξει μία συνέχεια, έφεση κτλ. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας, λοιπόν, όπως ξέρετε, με την ελληνική δικαιοσύνη, μέχρι να τελεσυδικήσει, ο οποίος μας ορίζει ότι για κάποια χρόνια μπορεί να πάει. Όμως, η Δημοτική Αρχή έχει το ελεύθερο από την ελληνική δικαιοσύνη να λειτουργήσει το κτίριο για αυτό για το οποίο έγινε. Μετά βρεθήκαμε εδώ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Πετρούσας, του κυρίου Μάτα, και των Δημοτικών Συμβούλων της Πετρούσας, κυρίου Ντεμίρη Αθανασίου και Τερνεξή Ιωάννη, του κυρίου Αντιδημάρχου Τερνεξή Ιωάννη, για να ακούσουμε την άλλη άποψη. Την άποψη της τοπικής κοινωνίας, την άποψη της διοίκησης του Δήμου, σε ό,τι έχει σχέση με την όποια αντιδικία εμφανίζεται μεταξύ του Δήμου Προσοτζάνης, του Τοπικού Συμβουλίου της Πετρούσας και της Μητροπόλεως Δράμας. Έχω την εντύπωση ότι η τοποθέτηση του Προέδρου έδωσε απάντηση σε όλα τα ερωτήματα, έδωσε την αίσθηση ότι η τοπική κοινωνία δεν θέλει δεύτερη εκκλησία, έδωσε την αίσθηση ότι η νομιμότητα είναι αυτή που αναφέρθηκε ο κύριος Μάτας. Έχω την εντύπωση ότι όποιες άλλες κουβέντες, όποιες άλλες κινήσεις γίνονται και ό,τι λόγια λέγονται είναι εκ του πονηρού και εκ του περισσού. Σήμερα είχαμε κάνει μία ομιλία εδώ από κοινού με τους δύο δημοτικούς συμβούλους του χωριού με σκοπό να απαντήσουμε, να ενημερώσουμε τον κόσμο πάνω σε όλα όσα μας καταμαρτυρά, τα όσα άδικα καταμαρτυρά σε βάρος μας ο Μητροπολίτης και να βοηθήσουμε τον κόσμο να αποκτήσει μια σφαιρικότερη άποψη σχετικά με το όλο αυτό το σοβαρό ζήτημα που λέγεται Παλαιά Εκκλησία της Πετρούσας. Ακούσαμε να αναφέρεται το όνομα του Δεσπότη, του Μακρύ. Να μπορούμε να πούμε ότι ήταν και μια έμεση επίθεση στον Δεσπότη. Όταν δέχεσαι την οποιαδήποτε επίθεση η οποία είναι απόλυτα ανέτια, οφείλεις με οποιουσδήποτε νόμιμους τρόπους να υπερασπιστείς και τη τιμή και την υπόλοιψή σου.
Φυσικά ήταν μια προσπάθεια να καταδείξουμε την αλήθεια και να αποδείξουμε ότι όλα αυτά που καταφέρει σε βάρος μας ο Δεσπότης είναι απόλυτα ανυπόστατα και ψευδή. Ήρθαμε και για τον Μακρύ να λέτε λίγα πράγματα. Ναι, ο κύριος Μακρύς έπραξε ακριβώς αυτό που έλεγε επίτασε η συνείδησή του και με το έργο αυτό πιστεύω ότι έδωσε μία λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα του χωριού που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους για πάνω από 100 χρόνια. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα για να αλλάξει κάτι? Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουν και οι κάτοικοι του τόπου εδώ, οι οποίοι είναι ενάντια στην σκέψη, στην πρόθεση, στα σχέδια του Δεσπότη, να δείξουν με περισσότερο δυναμισμό τις αντιρρήσεις τους. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, ας το σκεφτούν και ας αποφασίσει και ας αναλάβει ο καθένας πρωτοβουλίες για να δείξουμε ότι είναι άδικη αυτή η επίδεση που δέχεται και ο τόπος μας και η αιρετή του εκπρόσωπη. Εσείς με όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι? Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά? Κοιτάξτε, να μιλήσω με κάθε αλήθεια, με κάθε ειλικρίνεια. Ο Δεσπότης έχει στη διάθεσή του, είναι πανίσχυρος, έχει στη διάθεσή του δημοσιογραφικές πένες, έχει νομικούς συμβούλους, έχει συμβούλους στο εκκλησιαστικό δίκαιο, έχει τα πάντα. Και πέρα από όλα τα άλλα, αντιλαμβάνεστε, έχει και το φόβο της έκφρασης ελεύθερα τη γνώμη ουδήποτε που αντιτίθεται στη βούλησή του. Εμείς, ελεύθεροι άνθρωποι, προσπαθούμε με τις μικρές μας δυνάμεις να αφυπνίσουμε μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, ούτως ώστε να καταδειχθεί ότι αυτό που γίνεται στην Πετρούσα είναι απόλυτα άδικο, άδικο, άδικο. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αλήθεια ότι έχει πάρει διαστάσεις διάφορες. Το ζητούμενο είναι ότι σίγουρα σήμερα είδαμε έναν μονόλογο με την έννοια ότι δεν υπήρχε και απέναντι πλευρά. Είναι κάτι τα οποία πολλές φορές έχουν υποθεί. Εκεί που είναι το θέμα πλέον, νομίζω ότι είναι καθαρά νομικό και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε υπομονή να περιμένουμε να βγουν αυτές οι αποφάσεις. Γιατί είναι καθαρά, πιστεύω, νομικό το θέμα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε άλλη συζήτηση δεν βοηθά στο να εκτονώσεις καταστάσεις. Ίσα-ίσα νομίζω ότι φορτίζουμε την εν γέννη ατμόσφαιρα και με δεδομένο ότι η ενημέρωση είναι πλημελή από κάθε πλευρά. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που το κατέχουν το θέμα, κάποιοι άλλοι που πλημελώς είναι ενημερωμένοι και σίγουρα δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί σε 5 ή 10 λεπτά ή σε μια ομιλία μιας ώρας, μονόλογου κυρίως. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πιο σόφρον και δίκαιο είναι να περιμένουμε από τη στιγμή που υπάρχει πλέον δικαστική διάνοιξη, να περιμένουμε να αποφανθεί η δικαιοσύνη. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η πολιτεία είναι συντεταγμένη. Υπάρχει το καθοριστικό μέρος που είναι από τη μια πλευρά το πολιτικό μέρος, αλλά υπάρχει και το θρησκευτικό που και αυτές είναι μια συντεταγμένη, σε μια συντεταγμένη πολιτεία είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός που έχει τα δικαιώματα όπως έχει δικαιώματα και κάθε άλλο νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό νομίζω η δικιά μου η άποψη είναι ότι εδώ που είμαστε η σιωπή είναι χρυσός και πιστεύω ότι διευκολύνουμε και την τοπική κοινωνία και διευκολύνουμε όλους τους φορείς εάν από τη στιγμή που δρομολογήθηκε και παίρνει δικαστική τροπή το θέμα, να βγει η δικαστική απόφαση όπου από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει το θέμα και θα εκτονωθεί η κατάσταση. Βλέπουμε ένα άλυτο σε εισαγωγικά πρόβλημα, το οποίο τραβάει πολλά χρόνια τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να διορθωθεί όμως κάτι, υπάρχουν κάποιες κινήσεις που πρέπει να γίνουν από τον Δεσπότη ή από κάποιους άλλους πολιτικούς? Ξέρετε, εδώ που είναι τα πράγματα, οποιαδήποτε συζήτηση πολλώνει την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι βοηθάει. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή, γιατί είναι καθαρά το ιδιοκτησιακό είναι το καθεστώς αυτού που παίζει πρωταρχικό ρόλο. Είναι οι ναοί, όλοι οι θρησκευτικοί, όλα τα ιδρύματα, τα θρησκευτικά κτίσματα κτλ. Έχουν μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, είναι κατοχυρωμένα και από το ίδιο το σύνταγμα. Αλλά εκεί που έχει πάει το θέμα, σας είπα, επειδή είναι καθαρά πλέον νομικό το θέμα, ας έχουμε την υπομονή να βγει αυτή η δικαστική απόφαση για να εκτονωθεί τελείως η κατάσταση. Με τη δέουσα τιμή τελέστηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για την μικρασιατική καταστροφή.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με θεία λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό και επιμνημό συνειδέηση, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε κατάδεση στεφάνων στο μνημείο της Μικρασιατικής καταστροφής. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τα ψυχάς των δούλωσουν σώτεραν άπαυσον, φυλάτων να φτάσεις στην μακαρίαν ζωή την μάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου Κύριε, όπου πάντες οι αγίοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και τα ψυχάς των δούλων σου ότι μόνος υπάρχεις αφάνει. Ψή ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερα ανάπαυσον. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και άχραντος παρθένος, η θεώνα φράστος κοίσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Η αιωνία ο αημνήμη, αιωνία αυτών η μνήμη, αιωνία αημνήμη, αιωνία αημνήμη, Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013 βρισκόμαστε για πέμπτη χρονιά σε αυτόν τον χώρο προς το μνημείο της Μικρασιατικής καταστροφής προκειμένου να τιμήσουμε τα εκατομμύρια των προγόνων μας και να ανάψουμε το κύρι της μνήμης στους αιώνους αυτούς φύλακες των πατρίδων μας και σε όλους αυτούς που κατάφεραν να φτάσουν εδώ κρατώντας αναμένητη φλόγα για το όνειρο. Φέτος αντί επαιτειακής ομιλής, όπως προείπα, ο Σύλλογος θα καταθέτει ενώπιον σας την ψυχή των προγόνων μας, αποκαλύπτοντας τους πρώτους 86 μικρούς λίδους, τους οποίους μετέφερε τα τελευταία χρόνια από κάθε άκρη των πατρίδων μας. Την πόλη των πόλεων, τη βασιλεύουσα Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τη Θράκη, την Ιωνία, την Καπαδοκία, τη Βυθινία και όπου γης. Θέλει να δώσει από την ακριτική Δράμα ένα μήνυμα. Αυτό γίνεται σε μια πόλη και ένα νομό που αναλογικά με τον πληθυσμό τους δέχτηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων, σε μια πόλη και ένα νομό που δικαιωματικά φωνάζουν πως αδικήθηκαν κατάφορα ακόμη και από το επίσημο κράτος. Γνωρίζουμε πως η μοίρα μας είναι αυτή. Γνωρίζουμε επίσης πως ακόμη και στους δικούς μας ανθρώπους πρέπει να αγωνιζόμαστε για να αναδείξουμε τα αυτονόητα, γιατί σεβόμενοι την ιστορία μας δεν σκύβουμε και δεν συμβιβαζόμαστε με την αδικία. Τολμήστε λοιπόν και βάλτε προτεραιότητα στα ιδανικά των ανθρώπων αυτού του νομού, στον οποίο μόλις μια δεκαετία μετά την απελευθέρωσή του ρίζωσε το 80% του πληθυσμού. Διωγμένο, διελειμμένο, εντός εισαγωγικών, από το συνωστισμό. Σύλλη. Προύσα. Λουλέμπουργκας. Αϊβαλή. Φορά θα ήταν στο Πουνάρβαση στις 18 Αυγούστου 1922. Όποιος γνωρίζει κάτι, παρακαλείται να πληροφορήσει τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Χαμένη γη και προσφυγιά. Τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά, κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή που να ματώσουν οι ουρανοί. Όλοι μας φάζαν και μας πλήγανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί. Αγίου κυρά, μια κούφτα χώμα κράτησα, κρυφή για μένα έγνοια μου, στερνή για σε χαρά. Μια κούφτα το προσκύνημα που σύ δεν ταξιώθηκες, χώμα ξεριζωμού. Απ' την αυλή σου μήνυμα, εκεί που ξεσπιτώθηκες,
και ελπίδα γυρισμού. Σήμερα, ημέρα Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013, τελέσαμε το μνημόσυνο και το Τρισάγιο στη μνήμη των πατέρων μας, όλων των αδικοχαμένων στη Μικρά Ασία και βέβαια όλων των μικρασιατών προσφύγων που κατάφεραν να έρθουν εδώ να ριζώσουν, να πολεμήσουν για να στήσουν και αυτό το κράτος και να υπάρχει συνέχεια και αναμένω το κερί της ελπίδας. Αυτούς όλους τιμήσαμε σήμερα και είμαστε περήφανοι που το καταφέραμε για άλλη μια χρονιά που μας αξίωσε ο Θεός μαζί με όλη την διοίκηση του Συλλόγου και όλα τα παιδιά του Συλλόγου και βέβαια με τη βοήθεια και συμπαράσταση όλου του κόσμου. Λοιπόν, να είμαστε γεροί και του χρόνου να τους τιμούμε και κάθε χρόνο να τους τιμόμαστε και βέβαια κάποιοι φίλοι, κάποιοι αξιότιμοι συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν και ευθύνη διοίκηση σε αυτό το χώρο, στη Δράμα μας, καλό θα είναι να αφήσουν τα καπρίτσια και να έρθουν να τιμήσουν τους προγόνους μας που είναι και πρόγονοί τους. Και δύο λόγια για τους νέους κλείδους να πούμε. Ναι. Φέτος, από πέρσι τα 90 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής και φέτος, τα ταξίδια που πραγματοποίησε ο σύλλογός μας στις πατρίδες, δεν υπάρχουν αλυσμόντες, είναι πατρίδες μας, φρόντισε να μεταφέρει αυτούς τους κλείδους από κάθε πόλη και χωριό, ώστε να γίνει ένα διαρκές μνημόσυνο πλέον. Και βέβαια έχουμε σκοπό κάθε χρόνο σε όλα τα ταξίδια μας από όπου λείπουν αυτοί οι λίθοι που θα λείπουν να τους συμπληρώνουμε ώστε αν είναι δυνατόν να έχουμε πετύχει κάποια στιγμή να έχουμε από κάθε χωριό και πόλη της Μικράς Ασίας και ένα λίθο εδώ όπου τέτοια μέρα θα μνημονεύεται. Η μικρασιατική καταστροφή είναι η μεγαλύτερη καταστροφή, καταστροφή που δέχτηκε η χώρα μας στη σύγχρονη ιστορία. Το ότι υπάρχουν σήμερα πρόγονοί μας οι οποίοι έχουν αναμνήσεις από αυτή την καταστροφή σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο έγινε πρόσφατα και δεν είναι κάτι στο παρελθόν και η μνήμη της μικρασιατικής καταστροφής πρέπει να είναι περισυλλογή για το πώς ποτέ η χώρα μας δεν θα ξανάρθει σε αυτή τη δεινή θέση. Ναι, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων η μέρα αυτή έχει καθιερωθεί να τιμάται η μέρα μνήμης για τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, η πρώτη Κυριακή μετά τις 14 Σεπτεμβρίου. Επίσημα διοργανώνεται η όλη εκδήλωση από την περιφέρεια, από την αντιπεριφέρεια εδώ στη Δράμα, σε συνεργασία με
τους πολιτιστικούς συλλόγους και κυρίως με τον Μικρασιατικό Σύλλογο, τους οποίους και ευχαριστούμε για την συνδρομή. Είναι μια μέρα μνήμης. Πρέπει να τιμάται η μνήμη των προγόνων μας, οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Κάθε άλλη προσέγγιση, διαφορετική προσέγγιση του γεγονότος, νομίζω ότι αδική και θα έλεγα είναι αμετροέπεια και βλαστημία απέναντι στους προγόνους μας. Διώχθηκαν, χάσαν τη ζωή τους, πρέπει να τιμάμε εμείς οι απογονοί τους τη μνήμη τους. Ακόμη μια μέρα μνήμης εκείνων των Ελλήνων που εκδιώχθησαν, ξεριζώθηκαν από την πατρόα γη και πάντα αυτό μένει στο υποσυνείδητο του Έλληνα ως μια προσμονή επιστροφής. Το νόστιμο ήμαρ παραμένει δηλαδή στον Έλληνα, διότι εκδόθηκε θα έλεγα κακήν κακός και είναι ορθά να τηρούνται αυτές οι μνήμες έτσι ώστε να μεταφέρεται αυτή η προσμονή αλλά και η θέληση αλλά και η γνώση αυτής της κληρονομιάς μας. Έχει ορθά υποθεί ότι και από πλευράς του Προέδρου ότι θα πρέπει να υπάρξει και αναγνώριση και της γενοκτονίας όχι μόνο των ποντίων και αναγνώριση από πλευράς της ελληνικής πολιτείας που έχει γίνει αλλά και των Θρακιωτών, αλλά εκείνο που ιδιαίτερα έχει σημασία αυτό να αναγνωριστεί, να υιοθετηθεί από την τουρκική πλευρά, θα έλεγα και ως ένδειξη συγγνώμης για τα εγκλήματα που διέπραξαν. Όμως εκείνο που θα πρέπει να θυμούμαστε εμείς, πέρα από αυτή την παγκοσμιοποίηση που μας κατατρέχει, να τονίζουμε ότι η διατήρηση ταυτότητας σημαίνει και διατήρηση αυτής της, θα έλεγα, του έθνους, διότι ένα δέντρο οφείλουμε να κρατούμε γερές τις ρίζες έτσι ώστε να κρατιέται και το δέντρο. Αλλιώς θα ξεραθεί. Άρα έχει μεγάλη σημασία να επαναλαμβάνονται αυτές οι μνήμες έτσι ώστε να μεταφέρουμε στους νέους αυτή την προσμονή αλλά και οι ίδιοι τους να καλλιεργούν αυτή να μεταφέρεται στο μέλλον μέχρι στιγμής που επιτέλους ενδεχομένως να γίνει πράξη αυτό το όνειρο. Δεν έχουμε αυτή, θα έλεγε κανείς, την πρόθεση, την κατακτητική. Αλλά μιλάμε για την πατρόα γη και ο Έλληνας είναι πάντα συνδεμένος ακριβώς με αυτή την έννοια και με το περιεχόμενό της. Η μέρα μνήμης η σημερινή για τις αλγισμόνιτες πατρίδες, για το 1,5 εκατομμύριο Μικρασιατών οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις προγονικές εστίες, θα πρέπει να θυμούνται οι μεγαλύτεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι την ελληνική ιστορία, γιατί βλέπουμε ανθρώπους όπως οι Ρεμπούσοι, τις οποίες το ανθεληνικό μένος αλλά και η ανιστόρητη συμπεριφορά προσβάλλει τις μνήμες όλων μας και θα πρέπει και στο Εθνικό Κοινοβούλιο να τις γίνουν κάποιες συστάσεις για να αντιληφθεί ότι ο πατριωτισμός, το θεμελιώδες χώρος κάθε Έλληνα πολίτη και η Ορθοδοξία δεν διαπραγματεύονται και είναι κάτι πολύ σημαντικό που έπαιξε ρόλο στην ιστορία της πατρίδας μας και στην απελευθέρωση. Κυρίες και κύριοι, δυσβάστακτα είναι για την πλειονότητα των γονέων ακόμη και τα έξοδα που γίνονται τις ημέρες αυτές για την προμήθεια των απαραίτητων σχολικών ειδών. Η οικονομική κρίση από τη μία και από την άλλη τα σκληρά μνημονιακά μέτρα έχουν επηρεάσει ακόμη και αγορές που παλαιότερα ήταν ουσιαστικά μια γιορτή και την έχουν μετατρέψει σε πονοκέφαλο. Εντάξει, ανάλογα και τα παιδιά που έχουμε, έτσι δεν είναι? Πώς τα λέτε τα πράγματα τώρα, οι γονείς θα τα καταφέρουν? Εντάξει, δύσκολα. Ναι. Όχι όπως άλλες χρονιές δηλαδή. Όχι βέβαια, εννοείται. Λέουν ψάχνουμε και το φθηνό, γιατί μέχρι τώρα παίρναμε επώνυμες τσάντες. Ψάχνουμε. Ψάχνουμε, έτσι. Πάντα το φθηνό. Λίγο δύσκολα για τα παιδιά, είναι δύσκολα. Θα χάσουν μαθήματα. Ναι. Και για τους δασκάλους βέβαια δύσκολα, γιατί και αυτοί παίρνουν λίγα. Καθόλου εύκολα δεν είναι. Τώρα που άλλαξε και το σύστημα, είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οι γονείς, κάποια παιδιά φέτος δεν πήγαιναν φροντιστήρια τρίτη ηλικίου και τώρα θα αναγκάζονται να πηγαίνουν φροντιστήρια από την πρώτη ηλικίου. Είναι αδύνατο να τα απεξέλθουν. Γενικώς το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να διορθωθεί, πιστεύετε? Ναι. Βασικά πρέπει να βρούμε επιτέλους ένα σύστημα που να ταιριάζει σε εμάς και όχι να αντιγράφουμε τα ξένα. Πάντα πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα, έτσι. Δεν θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν πλέον όχι, στα έξοδα. Όχι, όχι. Δεν θα μπορέσω. Δύσκολα πάντα δηλαδή. Μόνο για τους πλούσιους κάνουν αυτοί. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη συνέχεια σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η
επικοινωνία τα επιβάλλει. Το μέλλον τα μιλάει. Η γνώση τους δική μας υπόθεση. Άννα Χορόζογλου. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Εμπειρικοί εκπαιδευμένοι στη Γερμανία καθηγητές. Με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Εγγυούνται την άρτια και γρήγορη εκμάθηση γερμανικών. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Τμήματα για παιδιά, έφηβους, ενήλικες και νέους από τη Γερμανία. Συστηματική προετοιμασία για όλα τα πτυχία της Πάλσο, τα κρατικά και του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Ειδικευμένη στη διδακτική και μεθολογία της γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Γεωργίου Παπανδρέου 24. Τηλέφωνο 33336. Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου. Ινστιτούτο Γερμανικής Γλώσσας Άννα Χορόζογλου. Το μέλλον μιλάει γερμανικά. Βάλτε τα στο πρόγραμμα. Σπούδασε στην Κύπρο, σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο, με σύγχρονα προγράμματα και πλήρη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑ. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης. Για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων, στην ιστοσελίδα www.nup.ac.cy. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου. Υγραέριο. Το νέο καύσιμο που κατέκτησε το δρόμο. Οικονομικό. Ποιοτικό. Οικολογικό καύσιμο. Για υγραέριο στην κίνηση, ελάτε σε μας. Shell Savvidis ΑΕ. Το μόνο πρατήριο που έχει τα πάντα και συμφέρει. Επώνυμα υγρά καύσιμα Shell και τώρα υγραέριο κίνησης Coral Gas. Όλα σε ανταγωνιστικές τιμές με ποιοτικά καύσιμα και υποδειγματική εξυπηρέτηση. Πρώτο πρατήριο υγρών καυσίμων με την ποιότητα της Shell στο 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Και δεύτερο πρατήριο Οδυσσέως 3 στη Δράμα με υγραέριο κίνησης από την Coral Gas. Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Savvidis ΑΕ. Από το 1969 στο δρόμο σας. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Γιορτάζουμε τα 15 χρόνια παρουσίας μας στο χώρο του αυτοκινήτου και σας περιμένουμε σε έναν χώρο 500 τετραγωνικών μέτρων με άνετο πάρκινγκ για να βρείτε ό,τι δεν βρίσκεται αλλού. Κονιδάρης. Λιπαντικά, ημάντες, φίλτρα, μπουζί, μπαταρίες, καθώς και εξειδικευμένα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γνήσια λιπαντικά BMW, Ford, Opel, Selenia και αμορτισέρ η τετράδα από 140 ευρώ. Με αγορά άνω των 50 ευρώ, έκπτωση 10% σε όλα μας τα είδη. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Κονιδάρης. Η έξυπνη λύση για το αυτοκίνητό σας. Παγκαίου 41, Αρκαδικός Δράμας. Το κουρτινάκι της Αλίκης. Κουρτίνες, ριχτάρια, επιπλόπανα, κουβερλί, μαξιλαράκια, όλα με το μέτρο. Κουρτίνες από 6 ευρώ το μέτρο. Τραπαρίες από 16 ευρώ το μέτρο. Τώρα σε νέα διεύθυνση. 19 Μαΐου 104, στο κέντρο του παζαριού. Το κουρτινάκι της Αλίκης. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί. Σχολή χορού Βίκυ Ακασιάδου. Εφαρμόζοντας τα καλύτερα συστήματα διδασκαλίας παγκοσμίως, οι μαθητές της έχουν τη δυνατότητα απόκτησης αναγνωρισμένων διεθνώς πιστοποιητικών και πτυχίων χορού, κατόπιν συνεργασίας με τη Βασιλική Ακαδημία Χορού του Λονδίνου και του Βρετανικού Συμβουλίου της Ελλάδας. Σχολή χορού Βίκυ Ακασιάδου. Στη σχολή διδάσκονται κλασικό μπαλέτο, θεατρικός παραδοσιακός χορός, μοντέρνος χορός με το σύστημα Martha Graham, jazz χορός με το σύστημα ISTD και ελεύθερος hip hop χορός. Νέο τμήμα Oriental Χορού για γυναίκες μόνο από τη Σχολή Χορού Βίκυ Ακασιάδου. Εγγραφές από 1η Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Αδριανοπόλεως 11 στη Δράμα. Σχολή Χορού Βίκυ Ακασιάδου. Γιατί εμείς διδάσκουμε την τέχνη του χορού. Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Δευτέρας έκαναν στο σύνολό του συνδικαλιστικά σωματεία της Δράμας, υπογραμμίζοντας πως πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο κτένι με την υπάρχουσα κατάσταση. Μάλιστα, οι συνδικαλιστές τόνισαν πως είναι αναγκαία πλέον η μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση, έτσι ώστε να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, σε σύσκεψη που τα κάλεσε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, θέλω να πω το εξής. Είμαστε σήμερα εδώ εκπρόσωποι του Δημοσίου.
Το πρόβλημα της Ελλάδος όμως δεν έχει να κάνει μόνο με το δημόσιο τομέα. Το πρόβλημα έχει να κάνει και με τον ιδιωτικό τομέα, έχει να κάνει με όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα πού βρίσκονται και πού δουλεύουν. Έχει να κάνει με τους εκατομμύρια ανέργους που έχουμε στην Ελλάδα, έχει να κάνει με μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται και η οποία αποδεικνύεται μέρα με τη μέρα αδιέξοδη. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ γιατί προχωράμε σε κύκλο κινητοποιήσεων από εβδομάδα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι από Δευτέρα οι καθηγητές κατεβαίνουν σε πεθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Υπάρχει προγραμματισμένη απεργία της ΑΔΔ την Τετάρτη και την Πέμπτη. Θα συντονίσουμε τον αγώνα έτσι ώστε να δοθεί συνολικά από όλους τους εργαζόμενους, από όλους τους φορείς, έναν αγώνα απέναντι σε αυτή την πολιτική η οποία εφαρμόζεται σήμερα. Τη Δευτέρα καλούμε όλους τους γονείς όλων των μαθητών των σχολείων σε ενημερωτική συνάντηση στις 7 η ώρα στο αμφιθέατρο των ΕΠΑΛ για να τους ενημερώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στον χώρο της παιδείας, τι ακριβώς προγραμματίζουν για τα παιδιά τους για τα οποία κόπτονται ότι θέλουν το καλύτερό τους και αυτά που εφαρμόζουν οδηγούν σε μια χειροτέρευση της δημόσια και δωρεάν παιδείας. Την Τρίτη οργανώνουμε συναυλία στον χώρο της πλατείας το απόγευμα και την Τετάρτη παίρνει τη σκητάλη όλα τα σωματεία της ΑΔΔ με παράλληλες δράσεις τις οποίες θα ανακοινώσουμε και στον τύπο. Καλούμε όλους τους δραμηνούς να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις, να υπάρξει μια παλαϊκή αντίδραση, να τους δηλώσουμε ευθαρσώς ότι πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Πρέπει να βρεθεί άλλη φόρμουλα, γιατί σήμερα με αυτά που γίνονται, μόνο ο ελληνικός λαός δεν σώζεται. Τη πρωτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκονται σε αυτή την συνάντηση σήμερα των πρωτοβάθμιων οργάνων για να δείξουν και αυτοί με τη σειρά τους ότι τα προβλήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο χώρο είναι κοινά. Ο αγώνας θα είναι μακρύς. Θέλει υπομονή, επιμονή και στοχευμένη δράση. Πρέπει επιτέλους όλοι μαζί να αποφασίσουμε και να δράσουμε από κοινού. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας χθες αποφάσισαν να συμμετέχουν στη 48-ωρη απεργία της ΑΔΔ στις 18 και 19. Επίσης να συμμετέχουν με 3-ωρη στάση στη διαμαρτυρία που κάνουν οι ΟΛΜΕ, πραγματοποιεί οι ΟΛΜΕ στην Αθήνα. Και τέλος, Παρασκευή πρωί, να παρευρεθούν και να γίνουν έκτακτες γενικές συνελεύσεις όπου θα αποφασίσουν όλοι μαζί η βάση εκ νέου για τη συνέχεια του αγώνα. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα, επαναλαμβάνω, είναι αυτό, ότι βρισκόμαστε εδώ όλοι οι εργαζόμενοι. Ο χώρος της υγείας δεν θα μπορούσε να είναι έξω από αυτή την βαρβαρότητα και την ελέλαβα που κατακριμνίζει τη ζωή και τις ελπίδες των Ελλήνων πολιτών, της ελληνικής κοινωνίας. Και εμείς με τη σειρά μας να δηλώσουμε ότι αυτά που είχαμε καταγγείλει, που είχαμε καταθέσει και προς τους συναδέλφους μας γενικότερα, αλλά και προς όλη την ελληνική κοινωνία, δυστυχώς με το χειρότερο τρόπο επιβεβαιώνονται στην πράξη. Και η πράξη αυτή που εφαρμόζεται είναι και θα γίνει ακόμη πιο οδυνηρή σε σχέση με τις ανάγκες, τις ανάγκες της κοινωνίας. Ξέρετε πολύ καλά όλοι, όπως και ξέρουμε και εμείς εξίσου πολύ καλά, ότι ο χώρος υγείας είναι ένας ευαίσθητος χώρος δημοσίου συμφέροντος και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπαίνει στη ζυγαριά, είτε αυτό αφορά κόστος, εξορθολογισμό το λένε σήμερα, γιατί η ανθρώπινη υγεία και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει κοστολόγιο. Η Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού συμμετέχει στη 48-ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ και θέλει να επιστήσει την προσοχή σε όλους τους πολίτες, στον Δραμηνό και παραπέρα, ότι θα πρέπει να στηρίξουν τους συνδικαλιστές. Οι συνδικαλιστές είναι εδώ και δίνουν την ψυχή τους, τη ζωή τους, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι μας έχουν αφήσει, ό,τι έχει απομείνει. Δεν θα πρέπει να καθόμαστε στον καναπέ. Τους περιμένουμε όλους στις κινητοποιήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Ας έχουμε το νου μας. Σας χρειαζόμαστε όλους. Πρέπει να είστε εκεί. Ο κόσμος πρέπει να είναι εκεί. Η υγεία, η παιδεία και όχι μόνο, ο ιδιωτικός τομέας, ο ΑΕ, κινδυνεύουν τα πάντα. Έρχεται ο ξαφνικός θάνατος
του συνταξιούχου και του εργαζόμενου. Γι' αυτό έρχεται η δική μας σειρά. Όλης της επάλυξης, παιδιά. Διαφορετικά δεν γίνεται. Μας πίνουν το αίμα. Φτάνει μέχρι εδώ. Είμαστε εμείς δίπλα σε αυτόν τον αγώνα, όπως και σε κάθε αγώνα, γιατί σήμερα συνειδητοποιούμε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κλαδικός και συντεχνιακός αγώνας. Είναι ο αγώνας μιας κοινωνίας που αποτελεί το 99% του πληθυσμού αυτής της χώρας. Και για όποιους λένε ότι από Δευτέρα κλείνουν τα σχολεία, απαντάμε δεν κλείνουν τα σχολεία, κλείνει η Ελλάδα. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι με 65% ανεργία στους νέους, με 450.000 ανθρώπους επαγγελματίες που πήραν ειδοποιητήρια κατασχέσεων, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με 4.500 αυτοκτονίες, κάθε 18 ώρες μία αυτοκτονία και κάθε 45 λεπτά μία απόπειρα, πλέον ζούμε την κοινωνική καταστροφή αυτού του τόπου, στην οποία πρέπει να αντισταθούμε συνολικά. Τόσα χρόνια, αγώνες κλαδικοί και συντεχνιακοί δεν άλλαξαν τίποτα. Ο μόνος δρόμος να είμαστε όλοι μαζί. Σε ό,τι αφορά τον τομέα του νερού, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα νερά πουλούνται και μοσχοπουλούνται, που το νερό είναι δικαίωμα στη ζωή. Για μας λοιπόν το σύνθημα, θα το συμπληρώσω, είναι υγεία, παιδεία, ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Όπως και ο τόπος αυτός ανήκει στο λαό τους. Όλοι μαζί θα είμαστε δίπλα σε όλες τις συλλογικότητες που αγωνίζονται, γιατί είμαστε ένα κομμάτι αυτών των συλλογικότητων. Είμαστε η κοινωνία και όχι συντεχνίες. Στο κάλεσμα που έκανε το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ σε όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία, συμμετέχουμε και εμείς με τη σειρά μας από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία είναι βαθιά πληγωμένη, θα έλεγα ότι είναι ματωμένη, διότι τα σχέδια της κυβέρνησης για διαθεσιμότητα των υπαλλήλων και για απολύσεις, δυστυχώς από την αρχή έχουν χτυπήσει τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και φυσικά και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού του κ. Μητσοτάκη, ότι και στο επόμενο χρονικό διάστημα και στην επόμενη παρτίδα διαθεσιμοτήτων του Δεκεμβρίου, πάλι ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης πάλι θα δώσει πάλι έναν αριθμό υπαλλήλων. Άρα εδώ μιλάμε για μια τοπική αυτοδιοίκηση, μιλάμε για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης οι οποίοι καταραίουν μέρα με την ημέρα. Μιλάμε για δήμους οι οποίοι θα μείνουν χωρίς προσωπικό και δεν θα μπορούν να επιτελέσουν το κοινωνικό έργο το οποίο έχουν κληθεί να επιτελέσουν στις τοπικές κοινωνίες. Θα συμφωνήσω με όλους τους συναδέλφους συνδικαλιστές που μίλησαν προηγουμένως. Θα πρέπει να πάψουν και να μην κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος τα συντεχνιακά. Θα πρέπει όλοι μαζί, τόσο οι συνάδελφοι του δημοσίου τομέα από όλους τους τομείς, αλλά επίσης θέλουμε κοντά μας και τον ιδιωτικό τομέα και τους ανέργους και τους συνταξιούχους. Εδώ με την ιδιότητα του Προέδρου, εκπροσωπώντας τους διπλωματούχους μηχανικούς, αφενός ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα για κοινή δράση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και αφετέρου λειτουργώντας στα πλαίσια της απόφασης της Ομοσπονδίας μας για κοινή δράση. Οι μηχανικοί έχουν αποφασίσει ήδη τη συμμετοχή τους στην 48-ωρη απεργία 17 και 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έχουν αποφασίσει ήδη την αποχή από τα συμβούλια και από τις επιτροπές για το διάστημα από 18 μέχρι 26 Σεπτέμβρη, δηλαδή δεν θα γίνονται συμβούλια δημοσίων έργων, δεν θα γίνονται διαγωνισμοί μελετών και έργων. Βρισκόμαστε εδώ από τη μια μεριά με αυτή μας την ιδιότητα, από την άλλη μεριά εκπροσωπώντας τους αδέλφους μου. Βρίσκομαι εδώ ως γονέας, βρίσκομαι εδώ ως ασθενής, βρίσκομαι εδώ ως πένητας. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο ως συνδικαλιστές, βρισκόμαστε με κάθε μας ιδιότητα. Έπειτα από γενικές συνελεύσεις όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων του ΙΚΑ Πανελλαδικά, η ΠΟΣΕΙΚΑ αποφάσισε να συμμετέχει στις πενθήμερες επαναλαμβανόμενες πενθήμερες απεργίες μαζί με τις άλλες ομοσποδίες του Υπουργείου Εργασίας. Ήδη οι πρώτες 211 απολύσεις στο χώρο του ΙΚΑ είναι πραγματικότητα. Οι πληροφορίες μας λένε ότι το καινούργιο οργανόγραμμα του ΙΚΑ προβλέπει 4.000 θέσεις εργασίας, όταν είμαστε περίπου 6.000. Αυτό σημαίνει 2.000 απολύσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει όλοι μαζί να συστατευτούμε, να είμαστε ενωμένοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι,
για να τρέξουμε αυτή τη Ελλάδα από τον απολύσουν. Η απολύση του ΙΚΑ δεν σημαίνει μόνο ότι θα φύγουν κάποιοι υπάλληλοι, σημαίνει πιο άσχημη, πιο κακή εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους. Ιανουαρίου του 2012, ξαφνικά σε μία νύχτα, από ΙΚΑ ενώ σαν πάροχος υπηρεσιών υγείας, γίναμε ΕΟΠΗ. Άλλαξε μόνο η πινακίδα έξω, είτε η ταμπέλα. Από εκεί και μετά ο ΕΟΠΗ δεν χρηματοδοτήθηκε καθόλου και φτάσαμε μετά από 1,5 χρόνο, αφού μας αποαξίωσαν σαν πάροχο υπηρεσιών υγείας. Γιατί μας αποαξίωσαν, γιατί δεν μας έδωσαν αναλώσιμα υλικά, δεν μας έδωσαν αντιδραστήρια. Εκεί που μέσα στο ΙΚΑ είχαμε κάθε μέρα γύρω στα 1,000 άτομα που μπαινόβγαιναν για να κάνουν ιατρικές, για να κάνουν επισκέψεις στους γιατρούς, για να κάνουν μικροβιολογικές εξετάσεις, για να πάνε να εξυπηρετηθούν στο φυσιοθεραπευτήριο, στο ακτινολογικό κτλ. Κτλ. Ξαφνικά το ΙΚΑ ερήμωσε. Εδώ σήμερα όλοι οι εκπρόσωποι των πρωτοβάθμιων σωματείων να καλέσουμε σε ένα πανδραμινό συλλαλητήριο, γιατί πλέον τα θέματα δεν άπτονται μόνο στο δημόσιο τομέα. Η κρίση έχει αγγίξει όλους μας, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Τα προβλήματα είναι κοινά, άρα και οι αγώνες από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι κοινοί. Και οι αγώνες για μας θα πρέπει να είναι στοχευμένοι. Η στόχευση είναι η ανατροπή αυτής της μνημονιακής πολιτικής. Δεν μπορούμε να έχουμε στενά κλαδικά ζητήματα, γιατί ξέρουμε αυτά δεν θα λυθούν αν δεν ανατραπεί αυτή η μνημονιακή πολιτική. Εμείς, σαν εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, στο πενθήμερο που έρχεται θα έχουμε κινητοποιήσεις τις μέρες που δεν θα έχουμε απεργία, δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη θα έχουμε απεργία, και τις υπόλοιπες μέρες θα κάνουμε κάποιες κινητοποιήσεις μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Καλώ ξανά όλο τον δραμηνών λαό να βρεθεί δίπλα μας, κοντά μας, όπως και εμείς θα βρεθούμε κοντά του σε κάθε τι που του συμβαίνει. Σήμερα ξεκινάει επίσημα η κυνηγετική περίοδος. Για την έναρξη της κυνηγετικής περίοδου, ο Γιώργος Μάρκου συνομίλησε με τον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας η Άρτεμις, τον κύριο Γεωργιάδη. Καταρχήν, να ευχηθώ να έχουμε μια καλή κυνηγετική χρονιά, μιας και ανοίγει πλέον και επίσημα και το βουνό. Αυτό που θα ευχηθήσω για εγώ μια φορά είναι ότι πρέπει να τηρηθούν οι κανόνες ασφαλείας πάνω απ' όλα, γιατί στο κυνήγι πάμε για να διασκεδάσουμε, να περάσουμε καλά. Πάμε με φίλους, με κουμπάρους, με γνωστούς, συγγενείς. Νομίζω ότι η προσοχή όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας είναι αυτό που προέχει. Οφείλουν οι συνάδελφοι κυνηγοί να σεβαστούν τους κανόνες ασφαλείας στο μέγιστο βαθμό. Γίνομαι κουραστικός, αλλά βλέπετε ότι δίνω ιδιαίτερα βαρύτητα σε αυτό το θέμα. Να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά που με δίνετε τη δυνατότητα ότι η ασφαλιστική κάλυψη που έχουμε στα μέλη μας, ο όρος του συμβολέου είναι ρητός, ότι καλύπτει μόνο σύνομο κυνήγι, άρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι συνάδελφοι ότι πρέπει να είναι 100% νόμιμοι σε ό,τι ενέργειες κάνουν γύρω από το κυνήγι, γύρω από τη θύρα, γιατί διαφορετικά αν θα γίνει κάποιο ατύχημα δεν θα μας καλύψει η ασφαλιστική που έχουμε. Έτσι, αυτό να το έχουν πάντοτε στο μυαλό τους, πρέπει να είναι νόμιμοι 100%. Δεν είναι όμως μόνο το ασφαλιστικό κομμάτι που οφείλουμε να είμαστε νόμιμοι, είναι και οι κανόνες διοντολογίας που διέπουν τη θύρα. Νομίζω είμαστε πλέον άνθρωποι οι οποίοι μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το συμφέρον μας, και το συμφέρον μας είναι να υπάρχουν θυράματα. Να μην ξεχνάμε ότι κυνηγάμε με σκοπό, με συγχωρείτε, την αειφορία. Και αειφορία σημαίνει, να το μεταφράσω πολύ απλά, ότι από το βουνό, από τη φύση παίρνω ένα και πρέπει να ανταποδώσω δύο. Με όποιες ενέργειες μπορεί να είναι αυτές. Μπορεί να είναι να καθαρίσω κάποια σκουπίδια. Μπορεί να είναι να φυτέψω ένα δέντρο. Μπορεί να είναι να βοηθήσω ένα τραυματισμένο ζώο. Μπορεί να είναι ό,τι είναι. Αλλά αυτό είναι εφορία, αυτό είναι η κυνήγη της σημερινή εποχή. Και πάλι να ευχηθώ, να σε ακούω. Την Κυριακή τι ακριβώς ξεκινάει, είναι μόνο για αγριογούρνα? Όχι. Αυτή την Κυριακή ξεκινάει το κυνήγι στο βουνό, να το πω έτσι απλά, όπου ανοίγει το κυνήγι του αγριόχειρου, του λαγού, των πουλιών, ας πούμε, των υδροβίων, σε όλα τα παρεδάτια μέρη, και πλέον αυτό που απομένει από τον πίνακα των θηρευσίμων είναι η υπέρδικα, όπου θα ανοίξει στις 1 Οκτωβρίου. Ωραία. Τώρα, όσον αφορά ναι, την ασφάλεια για την οποία μιλήσατε πριν λίγο, τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν οι κυνηγοί περισσότερο από όλα, ώστε να αποφύγουμε τους θανάτους κυρίως? Γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές γίνονται λάθη και ο ένας πυροβολάει τον άλλο, να πούμε. Θα σας πω ένα στατιστικό, για να το καταλάβουν και οι συνάδελφοι και όσοι μας ακούνε, ότι
το 95% των ατυχημάτων γίνονται με παράνομο κυνήγι. Yeah. Γιατί ο κυνηγός, την ώρα που κυνηγάει παράνομα, από κυνηγός γίνεται θύραμα. Γιατί αυτό που φοβάται, συσταγωγικά, αυτό που φοβάται είναι να μην τον πιάσουν. Άρα κυνηγάει έχοντας το πίσω μέρος του μυαλού του, να μην με πιάσουν, να μην με δούνε κτλ. Άρα η προσοχή του είναι εστιασμένη αλλού και όχι στο κυνήγι. Yeah. Λοιπόν, άρα εάν το κυνήγι είναι νόμιμο, νομίζω ότι δεν θα υπάρχουν, και όταν λέω νόμιμο, εννοώ ότι αυτά που ορίζει ο νόμος γύρω από την ασφάλεια. Να φοράμε την κατάλληλη ενδυμασία, το πορτοκαλί καπέλο, πορτοκαλί γυλαίκο, φωσφορούχο, έτσι. Λοιπόν, να κυνηγάμε με την απόσταση που προβλέπει ο νομοθέτης γύρω από μεμονωμένες κατοικίες, από οικισμούς, μαντριά κτλ. Αυτά όλα τα ορίζουν όμως, τα ξέρουν οι κυνηγοί. Και νομίζω ότι αν τηρούν αυτούς τους κανόνες ασφαλείας, έτσι, αλλά ειδικά αυτή την εποχή που το φύλλο είναι πάρα πολύ πυκνό και νομίζω η ορατότητα είναι πολύ περιορισμένη, οφείλουν όλοι να φοράνε πορτοκαλί περιβολή για να είναι διάκριτοι για να αποφύγουμε ατυχήματα. Περιπολίες θα υπάρχουν? Προβολίες είναι μόνιμες. Φυσικά υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Ήδη μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πριν λίγες μέρες είχαμε μια σύλληψη ενός λαθροθύρα. Θέλω να πω στα συγχαρητήρια μου στη θηροφυλακή, γιατί επιτελεί το έργο της με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Και να ξέρουν ότι οι ενδυνάμει λαθροθύρες, να το πω πολύ απλά, ότι αργά ή γρήγορα η θηροφυλακή αγρυπνεί. Τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα. Κατά περίσταση, δεν απαραίτητα να είναι πάρα πολύ μεγάλα, αλλά νομίζω ότι επειδή να ξέρετε ότι η κυνηγητική οικογένεια είναι, μπορεί να αριθμεί πολλά μέλη, αλλά είναι μικρή γιατί γνωριζόμαστε λίγο πολύ ο ένας από τον άλλον, να ξέρετε ότι όταν γίνεται μια σύλληψη μαθαίνετε αστραπιαία ότι πιάστηκε ο τάδε να λαθροθυρεί και πιστεύω ότι η κοινωνική απαξίωση που δέχεται αυτός ο κυνηγός, γιατί ας πούμε ρεζιλεύεται, να το πω έτσι απλά, είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρηματική ποινή που θα το επιβάλλει το δικαστήριο, που ούτως άλλως θα το επιβάλλει κάποια ποινή. Κύριε Γεωργιάδη, να ευχηθούμε καλή χρονιά χωρίς ανθρώπινες απώλειες πάνω απ' όλα. Εγώ το εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να έχουν μια χρονιά καλύτερη από την περσινή. Συνεχίζεται το κύμα φυγής από τα χωριά της ελληνικής περιφέρειας, καθώς άσχημη οικονομική κατάσταση έχει φέρει πολλούς και κυρίως νέους ανθρώπους σε απόγνωση. Ένα από τα χωριά που ερημώνει και αυτό σιγά σιγά είναι η Πετρούσα, καθώς οι περισσότεροι νέοι απομακρύνονται από το χωριό τους στην αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τι δουλειές κάνουν εδώ συνήθως? Συνήθως καθισιό. Καθισιό, συνταξιούχοι είναι πιο πολύ. Βέβαια, οι συνταξιούχοι είναι περισσότεροι. Φεύγουν ή έρχονται, νεολαία έρχεται? Φεύγουν, νεολαία. Φεύγουν, έτσι. Νεολαία φεύγουν. Δεν έχει δουλειές δηλαδή στην Πετρούσα τώρα για να κάνουν οι νέοι? Τελείωσε, δεν έχει δουλειές. Όχι. Όχι. Θα ρημώσει το χωριό, πιστεύετε, γιατί είναι ένα μεγάλο χωριό. Έτσι όπως πάει. Έτσι όπως πάει θα ρημώσει. Λεφτά να σου πω, είναι άτομα, έχουν λεφτά και παραπονιούνται. Αυτοί που δεν έχουν και δεν κάνουν και παράπονο. Έχει. Ο κόσμος φεύγει όμως, ε? Έχει, ακόμα αντέχει ο κόσμος. Καλά είναι. Αλλά εμείς, τι να σου πω, σκόρπι είμαστε όλοι. Νεολαία, έχει το χωριό? Έχει, πάρα πολύ. Ναι. Έχει, αλλά σημασία δεν βάζει. Νεολαία, όχι, όχι. Δουλειές έχει να κάνει νεολαία? Δουλειές. Δουλειές, τι να σου πω, δουλειές δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει δουλειές. Και όποιος και να έρθει δεν θα βρει δουλειά. Έτσι θα πάμε. Μας έφυγε βέβαια. Εμένα η γονή μου τώρα πριν από ένα χρόνο έφυγε και άλλη θέλει να φύγει. Και βάλε. Και κάθε τόσο φεύγουν η νεολαία. Δηλαδή αδειάζει το χωριό, έτσι. Ως συνήθως τώρα, αφού δεν έχει δουλειές, φεύγει, αδειάζει. Τι να κάνουμε. Η νεολαία έχει αγανακτήσει. Εδώ εμείς αγανακτάμε που παίρνουμε τη σύνταξή μας έστω και τη λίγη, αλλά μας κόψαν τα δώρα, τα αυτά. Ζορίζεστε δηλαδή. Ζοριζόμαστε, δεν λες τίποτε. Πας στο παζάρι, χαλάς το πεντάρι και φεύγει. Πώς θα αντέξουμε, ως πότε θα αντέξουμε τώρα με αυτή την κατάσταση? Θα αλλάξει το πράγμα να πιστεύετε? Εγώ δεν πιστεύω. Μετά από 20 χρόνια μπορεί. Εμείς δεν θα υπάρχουμε. Η νεολαία κάποια ώρα θα εκραγεί. Χάλια, τι είναι? Χάλια. Ένα μάτσο χάλια είναι. Τι είναι? Για τους συνταξιούχους δεν είναι καλά τα πράγματα? Η συνταξιούχη κουτσά στραβά και με λίγα περνάμε, αλλά η νεολαία τι κάνει? Ναι, έτσι. Τα παιδιά περιμένουν τη σύνταξή μας. Τα γκόνια. Λες, είναι οι μισοί αν έχουν. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν. Φεύγουν δηλαδή? Πού να φύγουν, κάθονται εδώ, δεν υπάρχει δουλειά, πού να πάει? Πού να πάει, έξω? Γενικώς στο χωριό ο πληθυσμός του μειώνεται ή αυξάνεται? Ο πληθυσμός του είναι, παραμένει. Οι πιο πολλοί συνταξιούχοι όμως? Ναι. Οι πιο πολλοί συνταξιούχοι είναι? Περισσότεροι θα είναι. Ναι.
Ναι, η νεολαία, αφού δεν είναι και δουλειά, θα πάει στη. Φεύγουν δηλαδή. Φεύγουν, βέβαια, τι να κάνουν, έχουν δίκιο, τι έκανε. Ναι. Ναι, αυτό. Μικραίνει δηλαδή ο πληθυσμό στην Πετρούσα ή αυξάνεται. Οπωσδήποτε μικραίνει, βέβαια. Αφού φεύγουν. Οι συνταξιούχοι τα βγάζουν πέρα. Συνταξιούχοι. Άκουσα. Εμείς είμαστε οι περισσότεροι συνταξιούχοι της Γερμανίας. Τόσο δεν έχουμε. Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε. Ναι, ναι. Τώρα οι άλλοι. Οι συντάξεις της Ελλάδας δεν τραβάνε δηλαδή. Έτσι. Τραβάνε, άμα έχει καλή αυτό, τραβάνε. Η Γερμανία πόσα χρόνια ήσασταν? Έκανα 30 χρόνια. 30 χρόνια. Ναι. Τα ξαναγυρνούσατε στη Γερμανία? Όχι. Πατρίδα η Ελλάδα. Βέβαια, πατρίδα η Ελλάδα. Πώς τα πράγματα? Άσχημα ως τραγικά. Ναι. Αυτό βλέπω εγώ. Θα χειροτερέψουν κι άλλο. Μάλλον, ναι. Μάλλον. Βεβαίως. Οι συνταξιούχοι τα βγάζουν πέρα γενικώς. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Έτσι. Όχι όλοι. Μόνο όσοι είναι από Γερμανία, όπως είπε ο κύριος. Ναι, από Γερμανία, όπως είπε ο κύριος. Mm. Περίπου έτσι είναι τα πράγματα. Η νεολαία. Η νεολαία δεν έχει δουλειά, δεν ξέρει τι να κάνει. Φεύγει ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Ναι. Ψάχνουν δουλειά. Κατάλαβες. Η νεολαία του μπαμπά και του μαμά, δηλαδή. Ναι, αυτό είναι. Δεν υπάρχουν δουλειές. Δεν υπάρχει. Πού δεν υπάρχει. Ακόμα και να θέλει να ασχοληθεί δηλαδή ένας νέος. Τα είδαμε τα παιδιά μας. Ακόμα και να θέλει να ασχοληθεί δηλαδή ένας νέος, δεν υπάρχει να κάνει κάτι. Πού να πάει. Πού να πάει. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει κάπου να πάει. Αυτό είναι άσχημο για το χωριό όμως, γιατί η Πετρούσα είναι ένα χωριό που έχει ζωή. Έχει ζωή, αλλά πού είναι η ζωή. Δεν υπάρχει ζωή. Το πρόβλημα γενικά είναι η ανεργία. Μετά η φτώχεια. Εντάξει. Μιλάνε. Έχουμε πλεόνασμα, είπε ο κυβερνήτης μας. Mm-hmm. Καλός ή κακός, έχουμε ένα πλεόνασμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν το δίνει στον κόσμο και πάει και ζητάει δάνεια, συνέχεια δάνεια και μας στέλνει 4 χαράτσια μέσα σε ένα μήνα. Πλεόνασμα υπάρχει, δηλαδή, πιστεύετε? Αν υπάρχει, είναι πλασματικό. Μας το λένε ψέματα. Mm. Γιατί δεν βγαίνει να μας πει, ρε φίλε, κερδίσαμε αυτό το χρόνο 1 εκατομμύριο ευρώ. Να το μοιράσουμε στους φτωχούς. Mm. Έτσι, μέχρι. Από εδώ, από το χωριό, φεύγουν κάθε μέρα η νεολαία για τη Γερμανία. Mm. Η Γερμανία χειροκροτάει και λέει θα γίνουν εκλογές γιατί κερδίσαμε 5 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα, από τα δάνεια που τους δίνουμε. Yeah. Είναι μέχρι αυτό σωστό. Γιατί όμως δεν βγαίνουν να πούν την αλήθεια στο λαό? Η ανεργία πού είναι? Πού είναι η φτώχεια? Πού είναι? Είδες τώρα εδώ στο καπί κάθονται 500 γέροι. Πού είναι η νεολαία? Πού είναι η νεολαία? Μεροκάματο δεν υπάρχει. Τίποτα. Θα σβήσουν τα χωριά της Δράμας, πιστεύετε, γενικώς, όπως και η Πετρούσα? Μα ήδη άρχισαν να ερημώνουν τα χωριά. Ο καλύτερος πληθυσμός, η νεολαία, έχει φύγει από τα χωριά. Τι κάνουμε τώρα? Όλοι οι γέροι και έρχονται μερικοί Βούλγαροι εδώ πέρα και δουλεύουν στα χωράφια της Πετρούσας. Με τη συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ελληνικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης συνεχίστηκαν οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις στη Δράμα. Ενώ αύριο είναι η τελετή έναρξης του φεστιβάλ στο Δημοτικό 2 και θα ακολουθήσει η ροκ συναυλία συγκροτημάτων με παρουσίαση διαφόρων δρόμενων στο χώρο του ΟΣΕ. Thank you.
Για να δούμε τώρα τι καιρό θα έχουμε αύριο στην περιοχή μας. Επιτέλους, ιδιωτικό γυμνάσιο Λύκειο στη πόλη μας. Εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη. Άρτια εκπαιδευμένοι καθηγητές. Σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Όλες οι αίθουσες εφοδιασμένες με διαδραστικούς πίνακες. Αίθουσες τεχνολογίας πληροφορικής. Εργαστήρια φυσικής χημίας. Πλούσια βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά και λογοτεχνικά βιβλία. Εσωτερική στεγασμένη θερμενόμενη αυλή. Τα άτομα με κινητικές και ειδικές ανάγκες έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλους τους χώρους. Γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις. Επιπλέον, δύο διδακτικές φροντιστηριακές ώρες την ημέρα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στα βασικά μαθήματα γυμνασίου Λυκείου και στα μαθήματα που απαιτούνται για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη. Ιδιωτικό γυμνάσιο Λυκείου. Σίγουρη επιτυχία. Αξέχαστη σχολική ζωή. Πληροφορίες στα εκπαιδευτήρια Φιλιππίδη στο τηλέφωνο 69 09 07 52 52. Ακουστικά Βαρικοΐας Γεωργιάδης. Επιστημονικό κέντρο εφαρμογών. Ακουστικά Βαρικοΐας νέας γενιάς. Μπαταρίες όλων των τύπων. Εκμαγεία και αναλώσιμα. Η προηγμένη και μοναδική τεχνολογία των ακουστικών μας προσφέρει ευκολία στη χρήση με γρήγορη και εύκολη εφαρμογή. Άριστη και υψηλή ποιότητα ήχου. Διακριτική στο σχεδιασμό. Προσιτό οικονομικό κόστος χωρίς συμβιβασμό στην απόδοση και τον ήχο. Ακουστικά Βαρικοΐας υψηλής ποιότητας Γεωργιάδης. Άμεση τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Επισκέψεις κατοίκων δωρεάν. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Windex και της Microsoft. Μέλος του δικτύου Χρυσικός. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 17 στη Δράμα. Δημιουργία, εμπειρία, ποιότητα κατασκευής. Μακρόγλου. Κατασκευάζουμε έπιπλα κουζίνας, καμαρόπορτες, εσωτερικές σκάλες, ντουλάπες και οποιαδήποτε άλλη δημιουργία ονειρεύεστε για το χώρο σας. Μακρόγλου. Παραδοσιακές κουζίνες αλλά και μοντέρνες, σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας στο χώρο του επίπλου. Κουζίνα από 170 ευρώ το μέτρο. Ντουλάπες από 170 ευρώ το μέτρο. Πόρτες από 200 ευρώ. Θωρακισμένη πόρτα από 650 ευρώ. Τώρα και νέο τμήμα με εκκλησιαστικά έπιπλα. Μακρόγλου. Η τέχνη της ποιότητας στις πιο συμφέρουσες τιμές. Στην Αδριανή Δράμας. Χρώματα Βιδάκης. Οι νέες τάσεις στα χρώματα πέρα από τα συνηθισμένα. Χρώματα ζωηρά, φυσικά, φέρνουν στο χώρο φως, απλότητα, καθαρότητα. Συνδυασμός από χρώσεων με έμπνευση από την αισθητική των 50's. Χρωματιστές λωρίδες για νεανική freestyle εμφάνιση. Έντονες, καθαρές αποχρώσεις που ζωντανεύουν ένα ψυχρό χώρο. Χαλάρωση και ανασυγκρότηση. Γαλήνιο χρώμα για χαλάρωση από τους έντονους ρυθμούς. Βιδάκης. Χρώματα οικοδομών για εξωτερική χρήση. Μονοτικά, διακοσμητικά, ταπετσαρίες, τεχνοτροπίες, μόνωση για ταράτσες, χρώματα αυτοκινήτων. Βιδάκης. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, μαθητικό εργαστήρι. Πρωτοποριακές μέθοδοι διδασκαλίας από έμπειρους καθηγητές. Τακτική ενημέρωση των γονιών για την πρόοδο των μαθητών. Διαγωνίσματα αξιολόγησης ανά 10 ημέρες. Προσωπικό ενδιαφέρον και ψυχολογική υποστήριξη. Δωρεάν διδακτικές σημειώσεις. Τμήματα αυστηρός 4 ατόμων. Νέες μειωμένες τιμές και επιπλέον έκπτωση σε πολύτεχνες οικογένειες. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, μαθητικό εργαστήρι. Γιατί η μάθηση απαιτεί εργασία. Γεωργίου Ζερβού 6, στη Δράμα. Η αληθινή φύση του άνδρα. Πάθος για κυνήγι και βρήκες το στόχο σου. Βιοτεχνία κυνηγετικών φυσικείων Wolf. Οι καλύτερες πρώτες ύλες, η προσωπική μας τεχνογνωσία και εμπειρία. Τα άριστα ελεγμένα μας προϊόντα στην υπηρεσία του παθιασμένου κυνηγού. Βιοτεχνία κυνηγετικών φυσικείων Wolf. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε φυσίγγια κυνηγιού. Μεγάλη γκάμα σε ρούχα και παπούτσια για τον κυνηγό. Πλήρη σειρά σε σκυλοτροφές. Πώληση χονδρική λιανική. Βιοτεχνία κυνηγετικών φυσικείων Wolf. 1η Ιουλίου 19 Δράμα. Τηλέφωνο
22-221 και στο διαδίκτυο www.gulfcartridge.gr. Γουλφ, για όσους κυνηγάνε την επιτυχία. Από το χωράφι στο ράφι. Τώρα ένα νέο κατάστημα στην πόλη μας. Προμηθευτείτε τα λαχανικά σας από το μοναδικό κατάστημα πώλησης βιολογικών κηπευτικών. Από το χωράφι στο ράφι, αφού είναι δικής μας παραγωγής. Και μάλιστα, χωρίς χημικά κατάλοιπα και επιβλαβείς ουσίες. Και σε τιμές, ίδιες και φθηνότερες από τα λαχανικά συμβατικής καλλιέργειας. Εσείς τι θα προτιμήσετε? Από το χωράφι στο ράφι. Μας γνωρίζετε και από τη λαϊκή αγορά. Αφή Μήλου, Αγίων Αναργύρων 2, απέναντι από το ΚΕΠ. Καυσόξυλα Δημήτρης Λαζαρίδης. Καυσόξυλα άριστης ποιότητας, ξερά, έτοιμα για καύση. Για όλα τα θρεμαντικά σώματα. Καυσόξυλα από οξιά και μεσέ. Μεταφορά στο χώρο σας δωρεάν. Με κάθε παραγγελία, δώρο τα προσανάματα και ένα προϊόν καθαρισμού για σόμπες, λέβητες και τζάκια. Καυσόξυλα Δημήτρης Λαζαρίδης, στο Καλαμπάκι Δράμας. Τηλέφωνο 25 210 522 17. Εγγυημένη ξυλία. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. 13 χρόνια εμπειρίας. Μέσα στα 100 μεγαλύτερα ασφαλιστικά πρακτορία της Ελλάδας. Με 12.000 πελάτες. Το μοναδικό πρακτορείο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Με πιστοποίηση ISO 9001. Ασφάλειες Αφή Αρβανιτίδη. Μοναδικές προσφορές για ολόκληρο το 2013. Μην πειραματίζεστε με απρόσωπες διαφημίσεις, ιστοσελίδες και τηλέφωνα. Εμείς σας κοιτάμε στα μάτια όταν κάνουμε το συμβόλαιό σας. Έχουμε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε σε όλη την Ελλάδα με οργανωμένο δίκτυο συνεργατών, πραγματογνωμόνων και συνεργείων. Ελάτε σε εμάς και κερδίστε χρήματα, χρόνο και σιγουριά. Νέα ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και νοσοκομιακής περίθαλψης από 100 ευρώ το χρόνο. Αφή Αρβανιτίδη, στη Δράμα. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας από την Αλφα τηλεόραση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.